Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου Παράκτειας Αλληλείας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο Μάκαρ, κύριο Παναγιώτη Νανίδη. Κύριε Νανίδη, πρόσφατα κοινοποιήσατε για πολλωστή φορά ένα δελτίο τύπου με το οποίο ο Σύλλογος ζητά την εξαίρεση του κόλπου Καλονής από το Γενικό Χωροταξικό για τις οστρακοκαλλιέργειες. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα της διαχείρισης του κόλπου Καλονής δεν παρουσιάζεται τώρα, αλλά ξεκινά χρόνια πριν. Θέλετε να μας κάνετε μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό των ενεργειών? Βεβαίως. Ο Σύλλογος, ο Αλλιευτικός Σύλλογος, ο Μάκαρ και ο προηγούμενος Άγιος Νικόλαος, που ήμουν επικεφαλής από το 2013 μέχρι και το 2019 σε όλο το νησί της Λέσβου, βάσει των ανακατατάξεων γενικότερα που έχουν γίνει στην Αλληλεία, δεν είχαμε πάψει και δεν πάβουμε να κάνουμε προτάσεις σε ό,τι αφορά και για προστασία, και ό,τι αφορά τα αλλιευτικά αποθέματα της αύξησής τους. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε τώρα στον κόλπο Καλονής? Στον κόλπο Καλονής, εντάξει, ζουν 2.000 άτομα στην καθημερινή βάση. Πάντα και για τον κόλπο Καλονής γενικότερα έχουμε πει πολλά πράγματα και έχουμε κάνει και συστήματα κατάσταση προστασία. Εμείς σε αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει ήταν γενικότερα να πούνε ζωνέ ασφαλεία, όχι μόνο στο κόρπο Καρονή, σε όλη την επικράτεια, γιατί αυτά είναι αλληλέγγυα για τη διασυνδέση των ψαριών, σε ορισμένα αλλιευτικά εργαλεία όπου χρειάζεται και αν χρειάζεται να περιοριστούν σε όγκο και σε χρόνο. Μια διαφύλαξη πάρα πολύ μεγάλη στα φυσικά εκτροφεία, τα οποία λέγονται ποτάμια, και ο κόρπο γενικότερα βρέχεται από 14 ποτάμια, γιατί όπω ξέρουμε όλοι, όταν αρχίσουν το γόνατο στα ψάρια και διαμορφωθούν, αυτά παίρνουν παραλίες και μπαίνουν όπου βρουν άγγιγμα. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα στα ποτάμια, να έρχονται σε ένα σημείο και στη συνέχεια να γίνονται πάλι μέσα στους κόρπους. Ωραία. Και περαιτέρω στα πελάγια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Γενικό Χωροταξικό για τις οστροκαλλιέργειες, τι πρόβλημα υπάρχει? Πρόβλημα είναι ότι το συγκεκριμένο όστρακο που ονομάζεται Χάβαρο εξαπλώνεται ραγδαία, παρότι κάθε χρόνο περίπου βγαίνουν γύρω στους 500 τόνους. Αυτό έχει την ιδιότητα και τη δυνατότητα να ξαπλώνεται και να εκτοπίζει, είναι αποκεφαλίζει που λέμε, άλλα είδη οστράκων. Γιατί όταν κύσει το γόνο του, πηγαίνει και κάθεται πάνω σε άλλα όστρακα, με αποτέλεσμα όταν μεγαλώνει τα παροπλίζει, είτε από μέσα είτε απ' έξω, και όχι μόνο σε όστρακα και σε καβούρια και σε... Αυτό... Και έχει ένα αποτέλεσμα, παράδειγμα, να φράζει και φωλιές ψαριών όπως ο κοβιός, διότι αυτό είναι ο κοβιός, τη φωλιά του την έκανε μέσα στη λάσπη, κάτω στο δάδυλο που λέμε, και αυτό ξαπλώνεται σαν την αγριάδα και με αποτέλεσμα να τις φράζει αυτές, όπως έτσι βλέπουμε, να εκτοπίζει πάρα πολλά άλλα είδη οστράκων. Γι' αυτό και ανησυχούμε, διότι έχει ένα... πάρα πολύ μεγάλες προσότητες μέσα στον κόλπο Καλονής ό,τι αφορά από Χάβαρα, και ερχόμενοι να κάνουν οστρακοκαλλιέργειες εκεί, να έχουν τη δυνατότητα να λεύουν όλο το χρόνο με μη οριοθέτηση οστράκων, γιατί όπως ξέρουμε και στα όστρακα και στα ψάρια υπάρχουν οριοθετήσεις και είναι πάρα πολύ σωστό, με όλα τα επακόλουθα. Να αυτά τα 2.000 άτομα που ζουν στην καθημερινότητα να κάποια στιγμή θα έρθουν στην εξαθλίωση. Η οστρακαλλιέργεια μέσα στον κόλπο γίνεται το χειμώνα, γιατί, παράδειγμα, γιατί οι κόλποι είναι αβαθείς, όταν πέφτουν θερμοκρασίες, πάρα πολλά είδη ψαριών, είναι νόμος της φύσεως αυτός, να βγαίνουν έξω από τον κόλπο και να επανέρχονται πάλι από το Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά για να κάνουν τον κύκλο τους. Και έχει ένα αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτοί οι δύο ή τρεις ή τέσσερις, που βέβαια και οι παιδικές συνθήκες είναι βαριές, να πηγαίνουν, να μπορούν το σκάφη να πηγαίνουν 30-40 ημέρες για να αναπληρώσουν την καθημερινότητά τους σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Προηγουμένως κάνατε αναφορά στον ανεξέλεγκτο πλησιασμό των Χαβάρων. Αυτός πού οφείλεται και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να υπάρξει μια ισορροπία? Εμείς αυτό κυνηγάμε, την ισορροπία. Παράδειγμα, αντί 500 τόνους που βγαίνουν, γιατί πάντα τώρα υπάρχει και ένα κάθισμα στο εμπόριο, γιατί αυτά όσο επιτοπλίζουν το 90-95% γίνονται εξαγωγή στην Ιταλία.
θα μπορούσε παράδειγμα κάποια βιοτεχνία σε αντεφρά τη μεταπίεση των συγκεκριμένων οστράγων και αντί να βγουν 500 τόνοι να βγουν 700-800 με αποτέλεσμα να μπορούν και τα άλλα τα όστραγα έτσι να ανασάνουν που λένε και να ευδοκιμήσουν. Εσείς ζητάτε με την επιστολή σας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλληλείας και τους βουλευτές Λέσβου εξαίρεση του κόλπου Καλονής από το Γενικό Χωροταξικό. Βεβαίως, γιατί όταν έρθουν παράδειγμα έχει τόσο μεγάλες ποσότητες συν να κάνουν χαβαροκαλλιέργειες μέσα στον κόλπο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Μια προσφυρή ανατροπή σε ό,τι αφορά το οικοσύστημά του. Εμείς σε ό,τι αφορά και μέτρα προστασίας, πάντα ζητάμε, αυτά είναι στα αρχεία των Υπουργείων, πάντα ανάλογα τις εξελίξεις των πραγμάτων και τι βλέπουμε μπροστά μας, είναι ένας από τους μοναδικούς συλλόγους στην επικράτεια που κάνει και θα κάνει συνέχεια και θα προβάλλει αυτά τα μέτρα προστασίας τα οποία ζητάει η Αλληλεία. Γιατί όπως είπαμε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, μεγάλες ανακατατάξεις και γενικότερα επειδή είναι το στοιχείο μας, είναι η δουλειά μας, βλέπουμε τι θέλει το αύριο. Έτσι απλά. Κύριε Νανίδη, πόσα χρόνια παλεύετε προκειμένου να υπάρξει ένας σχεδιασμός ως προς τη λειτουργία του κόλπου? Εγώ συγκεκριμένα μέσα στον κόλπο σαν επαγγελματίας αλληλείας, βέβαια με τα πρώτα βήματα τα καλοκαίρια, έχω συμπληρώσει 60 χρόνια. Όταν έπινα τα δημοτικά, μετά το δημοτικό σχολείο, μετά πήγαινα τα καλοκαίρια στο ψάρεμα. Και σιγά σιγά όταν έκλεισαν, για λόγους οικογενειακούς, το οποίο έπρεπε να ζήσω την οικογένειά μου, γενικότερα έγινα επαγγελματίας. Από τα 12-13 χρόνια ανάλαβα και το σκάφος του πατέρα μου. Ωστόσο, όπως μας λέτε, 60 χρόνια τώρα δεν υπάρχει σχεδιασμός του κόλπου Καλονής, δεδομένου ότι ξέρουμε... Σχεδιασμός του κόλπου Καλονής, εμείς λέμε τι θέλει, παράδειγμα, ο κόλπος Καλονής, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα στον κόλπο Καλονής, είναι γενικότερα σε όλη την επικράτεια, όπως είπα, και δεν είναι μόνο η επιραλίευση, είναι και άλλα πράγματα. Είναι γενικότερα οι επιβαρύνσεις που από τις ανθρώπινες υπερβάσεις που δέχονται και οι ελληνικές θάλασσες. Πώς ξεκίνησε, παράδειγμα, από τη Μεσόγειο, το 2016, ο ιός, ο οποίος μέσα στον κόλπο συγκεκριμένα ήρθε μετά από 1,5 χρόνο και προσέβαλε την πείνα. Τη σάρωσε, όχι την προσέβαλε. Αυτό το είδαμε και δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και είναι οι φίλοι μας τα θελαστικά. Και εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνω ότι θα πρέπει να έχουν και αποζημιώσεις οι ψαράδες, διότι πάρα πολλές φορές βάζουν καινούργια δίχτυα για μια μέρα δύο με αποτέλεσμα να τα τρώνε. Και όπως είπαμε, καλά κάνουν και αποζημιώνονται και παίρνουν και να παίρνουν πάντα ο κόσμος και οι γεωργοί και οι κοινοτρόφοι μας, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση μιας χώρας, αλλά πρέπει να παίρνουν και οι αλλοίες. Ανταπόκριση από τους βουλευτές Λέσβου, γιατί βλέπω ότι το έχετε στείλει και στους βουλευτές Λέσβου, υπήρξε κάποια ανταπόκριση ως προς το θέμα σας? Πάντα τις κοινοποιήσεις που κάνει ο Σύλλογος τους κοινοποιεί και στους βουλευτές μας, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας. Και κάνουν για αυτοί τον αγώνα τους ο καθένας από την πλευρά του. Γιατί, παράδειγμα, τα θέματα που απασχολούν το νησί έτσι γενικότερα δεν είναι θέμα των ψαράδων ή των αγροτών ή των κτηνοτρόφων. Είναι όλων των κατοίκων του νησιού μας και γενικότερα όλης της επικράτειας. Ιδιαίτερα τώρα η Λέσβος είναι ένα ξεχωριστό, ένα μοναδικό νησί. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά νησί με δύο κλειστές θάλασσες, όπως είναι ο κόλπος Καλονής και ο κόλπος Γέρας, με τέτοια φυσική δυναμική. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, να υπάρχει έτσι μια ορθολογική αλληλεία και στους κόλπους και γενικότερα στα πελάγη, ώστε πάντα να υπάρχουν, να αυξάνονται τα αποθέματα, να υπάρχουν ισορροπίες για να μπορούν οι κοινωνίες να ζήσουν και έχουμε ζητήσει παράλληλα πάρα πολλές φορές από το Υπουργείο να δημιουργηθεί και μια σχολή αλληλείας ώστε να μπορούν τα παιδιά να μπαίνουν αρχικά μέσα θεωρητικά, να έχουν τη δυνατότητα, τα νέα τα παιδιά μας, γιατί οι θάλασσες έχουν ζωή, ανεξάρτητα παράδειγμα κάποιες φορές, αν πηγαίνουν κάποιοι να τις υποτιμήσουν με άλλα σκεπτικά, έχουν ζωή.
για να μπορούν τα νέα τα παιδιά να μπαίνουν μέσα. Να περνάνε ένα εξάμηνο από θεωρητικά μαθήματα, να μπορούν να μπαίνουν μετά μέσα σε σκάφη επαγγελματιών ένα-δύο χρόνια επιπληρωμής και να αποκτούν γενικότερα τις γνώσεις για να μπορούν αύριο μεθαύριο και οι ίδιοι να πάρουν ένα σκάφος δικό τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Κύριε Νανίδη, ολοκληρώνοντας, πείτε μας συνοπτικά τι είναι αυτό που ζητάει ο σύλλογός σας. Ο σύλλογος ζητάει πρώτον να εξαιρεθεί ο κρόπος από το γενικό χωροταξικό. Ο κρόπος Καλονής δεν έχει ανάγκη από στροκαλλιέργειες. Είναι ένα μοναδικό, ένα ιδιαίτερο οστρακοτροφείο από φυσικού του. Και από εκεί και πέρα οι προτάσεις οι οποίες κάνουμε σε συχνά τακτά διαστήματα γενικότερα σε ό,τι αφορά την προστασία και των εκτιαποθεμάτων και των ελληνικών θαλασσών, να ακούγεται. Εμείς είμαστε για τον καθένα έτοιμοι να καθίσουμε σε οποιοδήποτε τραπέζι με τα επιχειρήματά μας, τα οποία τα ζούμε καθημερινά, τα οποία δεν μπορούν να τα ανατρέψουν, γιατί έτσι, σταδιακά συναντάμε και ορισμένα πράγματα τα οποία τα βλέπεις και γελάς. Παράδειγμα, όπως ήρθαν προ 2-3 μήνες, κατέβαζαν μια νομοθεσία, παράδειγμα όπως είχε τη δυνατότητα να δώσει ένα επιπλέον μισό CD ή ένα CD ή στη μηχανή την οποία έχει μέσα το σκάφος 5-10 άλογα επιπλέον, ένα 20%. Έτσι γενικότερα, γιατί υπάρχει και κάποιος περιορισμός. Αυτή η νομοθεσία είχε διάρκεια ενός μήνα, αλλά τι έλεγε όμως? Να αφαιρέσει από μέσα την άδειά του ο επαγγελματίας στην ουσία τα μισά αλλιευτικά εργαλεία, δηλαδή των εξωτερών στην κυριολεξία, για να πάρει αυτό το μισό CD ή τα 10 άλογα. Δηλαδή, τώρα αυτά είναι τα οποία το πω εγώ μια φορά, όπως είχε καλέσει η αλλιευτού του Πελικάνου και την έβαλε μέσα στο ρηχό το πιάτο να πιει σούπα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν ευσταθούν και δεν στέκουν. Μάλιστα. Αν θέλουμε κάτι πράγματι να κάνουμε για να βοηθήσουμε, είναι τα πιο απλά, δεν γίνονται. Δίνουμε παράδειγμα, παιδιά, ένα 20% επιπλέον σε ό,τι αφορά τα GD μιας μηχανής, και δεν είναι θέμα το πετρέλαιο. Πετρέλαιο τράντζιτ δεν παίρνουμε καθόλου για όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλα σκάφη τα οποία έχουν δεξαμενές και αυτά και αυτά. Και εάν δώσει άλλο μισή GD, παράδειγμα, σε ένα σκάφος το οποίο θέλει να κάνει ένα νέο παιδί να μπει μέσα. Θα είχα επισημάνει στον κύριο Κελέτζη, τον οποίο έχω μια συνάντηση. Ευχαριστώ. Επιμελητή κύριο, ήταν παρόν και ο κύριο Ανασίου και όλοι οι ψαράδε γενικότερα τα θεσμικά όργανα του νησιού. Ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε περιμετρικά και να ενθαρρύνουμε. Δηλαδή, να αφαιρέσουμε τα μισά τα εργαλεία, πώ θα πάει ο επιχειρηματία συνέχεια στη δουλειά. Αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι ζούμε σε ένα μοναδικό, σε ένα εξαίρετο νησί που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Και θα θέλαμε και θέλουμε τα νέα τα παιδιά να μένουν στον τόπο τους και να μην σηκώνονται για διαφόρους λόγους να φεύγουν από το νησί τους. Με όλα τα δεινά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να έχουν την πορεία στο αύριο. Και θα πρέπει και η πολιτεία να σταθεί αρρωγός σε αυτό. Βεβαίως. Με πράξεις. Βεβαίως. Είμαστε εμείς πάντα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι γερεύομαι και μέτρα προστασίας ανάλογα της λύσης των πραγμάτων και επισημαίνουμε, γιατί θέλουμε το αύριο σε ό,τι αφορά τις ελληνικές θάλασσες γενικότερα και να μείνουν τα νέα τα παιδιά εδώ δίπλα, γιατί οι ελληνικές θάλασσες έχουν ζωή, έχουν ψωμί. Απλά, είπαμε και το ξαναλέμε, μια ορθολογική διαχείριση που είναι πάρα πολύ εύκολο. Ούτε ο επαγγελματίας αλληλείας να φυγεί, αλλά να υπάρχει και το μέλλον σε ό,τι αφορά ανάπτυξη υποθεμάτων ή οστράκων ή οτιδήποτε άλλο.